16. Λίγο μετά τις 11 το πρωί, οι 12 συλληφθέντες φτάνουν στα δικαστήρια με πολιτικό πούλμαν. Με τη συνοδεία αστυνομικών και φορώντας χειροπέδες πιστάγκωνα τρέχουν προς το κτίριο 16, όπου θα συναντήσουν τον εισαγγελέα. Και ενώ το πλήθος φωνάζει συνθήματα, ο εισαγγελέας απαγγέλει κατηγορίες και ασκεί ποινική δίωξη σε βαθμό πλημελήματος για αντίσταση κατά της αρχής, απρόκλητη διακεκριμένη φθορά, απόπειρα απρόκλητης σωματικής βλάβης, παράνομη οπλοφορία απλοχρησία, διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας και κοινής ειρήνης. Μία ώρα μετά, στις 12 το μεσημέρι, οι 12 συλληφθέντες για τα επεισόδια στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας οδηγούνται στο αυτόφορο και πάλι γίνονται δεκτοί με χειροκροτήματα. Σε αντίθεση με ό,τι συνέβη στο Πεντάγωνο, σήμερα η Ευελπίδων θύμιζε φρούριο. Μάλιστα, ένταση δημιουργήθηκε για λίγο όταν άνδρες των ΜΑΤ εμπόδισαν συγκεντρωμένους να φτάσουν στο κτίριο του αυτοφόρου. Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, οι 12 συλληφθέντες αφήνονται ελεύθεροι. Πήραν προθεσμία να δικαστούν τη Δευτέρα στις 9 το πρωί. Αν νομίζουνε, επειδή μας βάλαν χειροπέδες, θα μας κολώσουνε, θα μας διαλύσουν. Είναι γελασμένοι. Ο αγώνας των εξαθλειωμένων, των αγανακτισμένων, των απλήρωτων εργατών δεν σταματάει σήμερα. Θα συνεχίσουμε. Ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος ενημερώθηκε στο Παρίσι για τα πρωτοφανή επεισόδια στο Πεντάγωνο λίγες ώρες πριν το σημερινό αυστηρό του μήνυμα, έκανε μία έμεση αναφορά για όλους όσοι πρωταγωνίστησαν σε αυτά, μιλώντας στην εκδήλωση της International Herald Tribune. Social pain is unavoidable at times of adjustment. Το κοινωνικό κόστος είναι αναπόφευκτο σε περιόδους προσαρμογής, αλλά η κοινωνική αναταραχή και η κατάρρευση της ένωμης τάξης πρέπει να αποφευχθούν. Διότι όπως πολλές φορές έχει αποδείξει η ιστορία, εάν καταρρεύσει η δημοκρατία και οι κοινωνίες διολυστήσουν στο χάος, κανένα σχέδιο προσαρμογής δεν μπορεί να προχωρήσει. Για το αν συμφωνεί ο ΣΥΡΙΖΑ με την εισβολή των εργαζομένων στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ρωτήθηκε και ο βουλευτής Δημήτρης Στρατούλης. Εάν σωστά μπούκαραν οι εργαζόμενοι μέσα, ακούστε, και αν σωστά αποδοκίμασταν τον αρχηγό, μπούκαραν, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει κάποια στιγμή σε αυτά τα θέματα να τοποθετείται με σαφήνεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα του 27% με 1.700.000 ψηφοφόρους και τον ενδιαφέρει η ουσία. Το ποιοι μπούκαραν ή δεν μπούκαραν, τόσα χρόνια μπούκαραν και μιζαδόροι μέσα. Για ευτελισμό του στρατεύματος έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, ενώ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον αρχηγό ΓΕΘΑ. Εμφανίζεται λοιπόν ένας θλιβερός αρχηγός ΓΕΘΑ μπροστά σε κάμερες, ασκεπής, με ντουντούκα στο χέρι, λες και είναι κανένας εργατοπατέρας, και σε λίγο καιρό θα τον δούμε με μούσια και με κοξίδα. Τι άλλο να περιμένουμε όμως, όταν αυτός ο άνθρωπος αντί να καταστρώνει επιτελικά σχέδια, είναι όλη μέρα με ένα τάμπλετ πάνω στο Twitter και γράφει μηνύματα. Αυτά τα βλέπουν οι Τούρκοι, κύριοι, και κάνουν πάρτι. Τη Δευτέρα ανακοινώθηκε 24-ωρη απεργία των εργαζομένων στον Σκαραμαγκά, με συγκέντρωση στις 8 το πρωί στο πεδίο του Άρεως και πορεία προς τα δικαστήρια της Ευελπίδων.